Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά στον τόπο μου. Είχα να έρθω εδώ 8 ολόκληρους μήνες. Λοιπόν, ο Ραβίντερ Νταρίγια είναι ένας πολύ μεγάλος παραγωγός από το Bollywood, που είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία κινηματογραφική, εφάμιλη με το Hollywood και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Εδώ στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ιστορία και επί σειρά ετών βρίσκεται εδώ, έχοντας κάνει 2 ταινίες μεγάλου μήκους, δηλαδή ταινίες και πάνω από 20 βίντεο κλιπ, έχοντας πολύ σημαντικούς συνεργάτες Έλληνες. Μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μερκάδη που βρίσκεται εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Και επειδή αγαπάει την Ελλάδα και τον θεωρούμε δεύτερο Έλληνα, δηλαδή δεύτερη πατρίδα του την Ελλάδα, ούσα ξανθιώτισσα, αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στην περιοχή, γιατί η περιοχή δεν υπολείπεται ομορφιάς σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έχουμε και τη μεγάλη φιλοξενία του ξανθιώτικου λαού και της ευρύτερης περιοχής. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό να διαφημίσουμε τη χώρα μας, την πόλη μας, τις ομορφιές της, τον ασύνορο πολιτισμό, γιατί μιλάμε ότι η Ξάνθη έχει δώσει μυθολογία, ιστορία. Ας σκεφτούμε τα άβδυρα τους μεγάλους φιλοσόφους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όλος ο πλανήτης μιλάει για τον Δημόκριτο, όλος ο πλανήτης μιλάει για τον Ορφέα, όλος ο πλανήτης μιλάει για τον Διόνυσο, οπότε δεν πρέπει αυτά να τα παραβλέπουμε. Άρα λοιπόν από όλες τις γωνιές του κόσμου μπορούν να έρθουν εδώ πολύ μεγάλη παραγωγή όπως ο Ραβίντερ Νταρίγια για να γυρίσουν βίντεο κλιπς, τα οποία έχουν πάρα πολλά viewers, το γνωρίζετε, εκατομμύρια. Άρα λοιπόν κάθε τι που κάνουμε είναι πολύ καλό για την πόλη μας και επίσης αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο είναι η διαθεσιμότητα και θα έλεγα σε γωνιώδη εισαγωγικά η απελπιστική διαθεσιμότητα τόσο του Δημάρχου του Μανώλη του Τσέπελη όσο του Αντιδημάρχου του Μανώλη του Φανουράκη που ήρθαμε και πραγματικά μας εξέπληξε θετικά ως προς τον τρόπο φιλοξενίας του Ινδού παραγωγού. Να πω και κάτι άλλο να προσθέσω, όπως και ο Κωνσταντίνος ο Δοσκαλάκης, ο οποίος φιλοξενήθηκε εδώ λίγο πριν ξεκινήσει το μεγάλο lockdown και η πανδημία, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2020, έτσι και ο Ραβίντερ Νταρίγια είναι άτομα τα οποία έχουν βραβευτεί από τα Giuseppe Sakato Foundation και έτσι έχουμε γνωριστεί. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι ένας οργανισμός μπορεί να γίνει εφαλτήριο γνωριμιών παγκοσμίων.